Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία ακόμη εκπομπή από το Ζώτος TV με τον αγαπητό φίλο ερευνητή Χρήστο Κασταμονίτη και για μία ακόμη φορά θα φύγουμε από την καθημερινότητα, θα εξαφανιστούμε από αυτόν τον κόσμο για να πάμε κάπου πολύ εξωτικά αλλά και πολύ επικίνδυνα θα έλεγα. Σημερινό θέμα λοιπόν της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, είναι το Τρίγωνο των Βερμούδων. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι. Έχουμε σήμερα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πιστεύω, έτσι, όπως και το πείραμα της Φιλαδέλφειας που είχαμε. Mm-hmm. Θέματα που θέλουν οι φίλοι μας. Ναι. Καλά πήγαν. Ναι, Γιώργο, κοίταξε να δεις, είναι ένα... Τις εκπομπές θα τις κάνουμε γιατί, πώς το λένε, μόνο αρέσουν στον κόσμο. Τις εκπομπές τις κάνουμε γιατί πολύ απλά γουστάρουμε. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα και σε κάποια από αυτά έχουμε κάνει και έρευνα επιτόπια. Τώρα βέβαια στο Τρίγωνο των Βερμούδων, στη Φλόριντα έχω πάει. Βερμούδες και Πουέρτο Ρίκο, όχι δεν έχω πάει. Είναι χώρες που μου λείπουν, έτσι. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι είναι καταρχήν το Τρίγωνο των Βερμούδων για όσους λίγους δεν γνωρίζουν? Τυπικά είναι ένα τρίγωνο το οποίο είναι περίπου 1000 μίλια. Ουσιαστικά είναι το πάνω μέρος του είναι οι Βερμούδες, το ένα άκρο, το δεξί άκρο είναι το Πουέρτο Ρίκο και το άλλο είναι η Φλόριντα. Είναι μια τεράστια, είναι 1000 ναυτικά μίλια ουσιαστικά η κάθε μία από τις πλευρές του τριγώνου αυτού, οπότε είναι από τη Φλόριντα μέχρι τη Βερμούδα 1000 ναυτικά μίλια, περίπου 185 χιλιόμετρα. Από τη Βερμούδα στο Πουέρτο Ρίκο 185 χιλιόμετρα και μεταξύ Πουέρτο Ρίκο και Φλόριντα επίσης 185 χιλιόμετρα, 185-186 χιλιόμετρα. Το κομμάτι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μιλάμε, καθαρά, ας το πούμε έτσι, κυβερνητικά, η Φλόριντα και το Πουέρτο Ρίκο ανήκουν στις ΗΠΑ. Το Πουέρτο Ρίκο, παρόλο που είναι ένα νησί που είναι λίγο μετά από την Κούβα και Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία και αυτά, ανήκει σαν πολιτεία στις ΗΠΑ. Είναι ημιανεξάρτητο κράτος, ουσιαστικά απικία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά από τον Ισπανοκουβανικό πόλεμο του 1899 και το Ισπανοαμερικανικό και Μεξικανοαμερικανικό πόλεμο του 1902, το Πουέρτο Ρίκο έχει περιέλθει στην κατοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λογίζεται ως άτυπη πολιτεία, δεν διεκδικεί αστεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι, Γιώργο, θα σου πω το εξής. Για να πούμε, επειδή ανοίγουμε μια παρένθεση και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη για να καταλάβω μετά, γιατί ξέρεις κάτι, πολλές φορές από μικρά πράγματα βλέπεις και την ιστορία μιας χώρας. Εμείς έχουμε την χαρά και την ατυχία να έχουμε 7 γείτονες που είναι εχθροί. Δεν υπάρχει καμία χώρα γύρω-γύρω από εμάς που να είναι φιλική προς την Ελλάδα. Εάν είχαμε χερσαία σύνορα με την Αίγυπτο, θα είχαμε κάθε μέρα πόλεμο. Με τη Λιβύη είμαστε ουσιαστικά σε πόλεμη κατάσταση. Έτσι, οι χώρες της Χερσονήσου, της Έμου, την πάνω πλευρά, με τη Βουλγαρία έχουν κάνει 9 φορές πόλεμο από μετά τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1881. Τα Σκόπια θέλουν να πάρουν τη Θεσσαλονίκη σαν λιμάνι τους. Έτσι, λοιπόν, οι Αλβανοί που δεν έχουν καθόλου αεροπλάνα, που βγαίνει ο Ράμα και λέει ότι το 2030 θα αρχίσουμε να κάνουμε και πωλήσεις πολεμικού υλικού, τι ακριβώς. Ναι, να πω το εξής πάντως, για να το ξέρετε, ότι η περιοχή 50, μάλλον το Τρίγωνο των Βερμούδων από τις Βερμούδες και τις Μπαχάμες έχει βγει σε γραμματόσωμο. Το καταλαβαίνετε. Τι έχει να δείξει, τι αρχαίο έχει να δείξει οι Μπαχάμες και οι Βερμούδες? Τίποτα. Και ό,τι δείχνουν είναι αρχαιοελληνικά. Μιλάμε για πολιτισμό τώρα, όταν η Ιταλία ετοιμάζεται να βγάλει γραμματόσωμο τον Μπερλουσκόνη. Δεν είναι δυνατό. Η Ιταλία. Εγώ είμαι συλλέκτης γραμματοσύμων. Είναι είδηση alert. Η Μελώνη Πεπόνη της Ιταλίας ετοιμάζεται στον ένα χρόνο από το θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνη να βγάλει γραμματόσημο. Και οι Ερυθρέες Ταξιαρχίες σκοτώσανε το Μόρο και δεν έχει βγει καν μια αναφορά. Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να μην ξεφεύγουμε. Να πω το εξής, ότι έλεγα προηγουμένως ότι οι ευρύτερες περιοχές εκεί πέρα μέσα, η Τζαμάικα δεν είναι. Είναι συγκεκριμένα κρατήδια, τα οποία τα κρατήδια αυτά κυρίως είναι αγγλικά. Έτσι. Και κάποιο διάστημα και η Κούβα στην αρχή ήταν ισπανική και μετά άλλαξε. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να πούμε και για τα περιστατικά, τα πλοία, τα αεροπλάνα που έχουν χαθεί, αυτά που είχες αρχίσει και έλεγες. Ναι. Λοιπόν, να πω τώρα το εξής. Όταν έβγαλε το 1964 το άρθρο αυτό το συγκεκριμένο και το 65 μετά, τους λέει παιδιά, καθίστε λιγάκι.
καθίστε λίγο στην άκρη να σας εξηγήσω εγώ, γιατί δεν ξέρετε τι λέτε τα λοιπά. Έκανε ένα κατεβατό ολόκληρο με κάποια περίεργα περιστατικά εξαφάνισης. Λοιπόν, εμείς οι συλλέκτες, ψάχνουμε να βρούμε πολλές φορές νομίσματα τα οποία περιέρχονται σε ναυάγια. Έτσι. Λοιπόν, το περίφημο SS America είναι ένα καράβι το οποίο βυθίστηκε με εκατομμύρια χρυσά νομίσματα και ο καθεξής. Βυθίστηκε εντός το τριγώνο των Βερμούδων, αλλά το βρήκανε. Πάμε τώρα. Υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πλοίο των ΗΠΑ της Αμερικής που λέγεται MS Atlanta. Αυτό προηγουμένως λεγόταν MS Juno. Αυτό έφυγε από τις Βερμούδες. Για την ακρίβεια είναι His Majesty, είναι 1800, μάλλον Her Majesty, γιατί είναι 1880, είναι η βασίλισσα Βικτόρια της Αγγλίας, και όλα τα καράβια μπροστά έχουν το HMS, που σημαίνει His or Her Majesty Service. Η αυτού, μεγαλειότητας και αποστολές στην υπηρεσία της μεγαλειότητας. Ναι, στην υπηρεσία της βασίλισσας. Λοιπόν, 31 Ιανουαρίου του 1880, το εκπαιδευτικό αυτό καράβι, το οποίο αυτό ήταν το ωραίο, ήταν το βάφτισμα του πυρός στον Ατλαντικό, έχει πάει στις Βερμούδες με το πλήρωμα, εκπαιδευτικό με πλήρωμα, και φεύγει στις 31 Ιανουαρίου του 1880 για το Falmouth της Αγγλίας. Υποτίθεται ότι βυθίστηκε από μια ισχυρή καταιγίδα. Αλλά η αναζήτηση στοιχείων εκείνη την περίοδο έβγαλε κάτι στην επιφάνεια. Τι ήταν αυτό? Ήταν ότι εκείνη την εποχή είχε χαθεί και το 1878 πάλι από τις Βερμούδες, από το Βασιλικό Ναυτικό Ναυγείο, γιατί εκεί φτιάχνανε και καράβια. Δηλαδή οι Άγγλοι ήταν έξυπνοι, επειδή φοβόντουσαν πως γίνει πόλεμος στην Ευρώπη, είχαν και το ναυπηγείο τους στις Βερμούδες. Και από το Βασιλικό Ναυπηγείο στις Βερμούδες φεύγει και ένα άλλο εκπαιδευτικό καράβι, το οποίο είναι το Ευρυδίκη. Πάλι στην υπηρεσία της βασίλισσας Ευρυδίκη, το 1878. Φεύγει στις 6 Μαρτίου του 1878 και αυτό για το Portsmouth της Αγγλίας και εξαφανίζεται. Το 1997 ένας συγγραφέας, ο David Rain, λέει όχι, λέτε βλακίες, βυθίστηκαν και τα δύο από καταιγίδες. Και είναι ακριβώς όπως το αεροψεκασμί. Είναι ένα αεροπλάνο που περνάει μέσα από την καταιγίδα και δεν αφήνει πίσω ουρά, και άλλα δύο που αφήνουν. Αυτά τα δύο που αφήσανε, το Ευρυδίκη και το Ατλάντα, δεν τα έχουν βρει πουθενά. Ντομάτα λαγκαδά, ντοματοπελτέ. Και να βρουν κάποιο κομμάτι από το Ατλάντα ή από το Ευρυδίκη, τίποτα. Το επωνομαζόμενο, πώς το λέγεται, Περσέας, Her Majesty Service Περσέας, επίσης από το βασιλικό ναυπηγείο των Βερμούδων, φεύγει την ίδια ημερομηνία με το Ευρυδίκη και φτάνει κανονικά στο Portsmouth, ακολουθώντας την ίδια γραμμή. Και μάλιστα λένε ότι ήταν ένα χιλιόμετρο το ένα πίσω από το άλλο, πηγαίνανε στα Νιοπομπή. Και ο καπετάνιος του Περσέα στο ημερολόγιο δεν γράφει πουθενά τίποτα. Ούτε ότι την είδα την Ευρυδίκη, ούτε εξαφανίστηκε, ούτε τίποτα. Τίποτα. Άρα είναι κάτι περίεργο. Για να πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι άλλο. 1918, ένα αμερικανικό καράβι. Πρόσεξε λίγο να δεις τώρα όμως, Γιώργο. Το καράβι αυτό λέγεται USS, United States Service, Cyclops, Κύκλοπες. Τι βλέπουμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το κομμάτι? Ότι ό,τι καράβι έμπαινε μέσα στο τρίγωνο των Βερμούδων και είχε πρόβλημα, είχε αρχαιοελληνικό όνομα. Mm-hmm. Ευρυδίκη, Περσέας, πώς το λέγονταν το άλλο, Ατλάντα, από τους Άτλαντες, Κύκλοπες. Δεν έχουν αγγλική γλώσσα, δεν έχουν κάτι έτσι να βάλουν κάποιο άλλο όνομα. Ποιο να το βγάζει, ένα Φραγκλίνο, παραδείγματος χάρη, έτσι. Λοιπόν, μπαίνει τώρα στο τρίγωνο των Βερμούδων. Κατά τη διάρκεια του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, αυτό θεωρείται η μεγαλύτερη απώλεια ζώων που δεν σχετίζεται με πόλεμο. Και έχει μία μηχανή εκτός, το έχει στείλει με τηλεγραφικό, και έχει φορτίο μαγκανίου, πολύ χρήσιμο υλικό. Είναι στο τέλος του 1918, το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,
και αναχωρεί από τα νησιά Μπαρμπάντος. Έτσι. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Πάλι θεωρούν, λέει, καταιγίδες. Όμως δεν είναι καμία καταγεγραμμένη καταιγίδα από την 1η Μαρτίου ως το 30 Μαρτίου. Άρα 26 μέρες τι έκανε το καράβι αυτό? Τίποτα. Επιπλέον τα δύο αδελφικά του πλοία, προσέξτε, ο Πρωτέας και ο Νηρέας, 22 χρόνια μετά, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χάνονται και τα δύο. Και τα δύο μεταφέρουν φορτία μεταλλευμάτων που φορτώθηκαν επίσης εκείνο το χρονικό διάστημα. Άρα και στις τρεις περιπτώσεις μπορεί να ισχύει το εξής. Ή έχει ενεργοποιηθεί το τρίγωνο των Βερμούδων, ή και τα τρία καράβια που χτίστηκαν παράλληλα για τις ΗΠΑ έχουν δομική αστοχία λόγω υπερφόρτωσης. Mm-hmm. Δηλαδή η ναυπηγή των ΗΠΑ είναι καβάλα, να μην πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα, επίσης, σε εκείνη την χρονική περίοδο, υπάρχει μια σκούνα η οποία λέγεται Carol Deringlin. Είναι ένα σκαρί με 5 κατάρτια που βρέθηκε εγκατελειμμένο στη Βόρειο Καρολίνα στις 31 Ιανουαρίου του 1921. Προσέξτε, γιατί είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται το σκάφος, και προσέξτε λίγο να δείτε τι λέει. Η έρευνα του FBI έδειξε ότι το πλοίο εγκαταλείφθηκε με αιτίες ή την πειρατεία ή το λαθρεμπόριο αλκοόλ, τότε είναι ποταπαγόρευση, είτε το κομμουνιστικό σαμποτάζ το 1921, που ακόμα η Ρωσία δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι πάνω ο Λένιν ή ο Στάλιν. Το κομμουνιστικό κίνημα πήγε στις ΗΠΑ, πήρε μια πεντακάταρτο σκαρί, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια δολάρια τότε, από το 1919, το εξαφάνισε 2 χρόνια στις ΗΠΑ, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι, και το ρίξε και σε ένα σκάφος. Λοιπόν, το θέμα αυτό καταγράφεται ως η πλήρης εξαφάνιση του προσωπικού. Η πλήρης εξαφάνιση. Λοιπόν, τώρα, στο άρθρο που γράφει ο Γκαντής, περιλαμβάνει και αυτή την πτήση 51. Μόνο που την καταγράφει με το όνομα πτήση 19. Έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και πάρα πολλοί μπερδεύτηκαν και λέγανε δεν υπάρχει πτήση 51, είναι πτήση 19. Ο Γκαντής γυρνά και λέει ότι άλλαξα τα στοιχεία για να μην με καλέσει η περίφημη επιτροπή MacArthur και με θεωρήσει κομμουνιστή ότι λέω κάτι πράγματα εναντίον των ΗΠΑ. Παραδόξως, αυτά τα γράφει 6 χρόνια μετά που έχει λήξει η επιτροπή. Δηλαδή το 1954 ήταν στα ντουζένια της η επιτροπή του MacArthur, αλλά αυτός εμφανίζεται το 64-65, που σημαίνει ότι ο Γκαντής έψαχνε 10-15-20 χρόνια για αυτή την πτήση. Και πήρε το αρχικό κείμενο και το εμφανίζει ως πτήση 19. Για να δείτε λίγο και τα πολιτικά συμφέροντα. Ξέρουν ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα μέσα, αλλά το κόβουν λόγω πολιτικών πεποιθήσεων. Μια που τον ανέφερες, να πούμε τι είναι μακαρθισμός. Μακαρθισμός είναι η επιτροπή ενός γερουσιαστή του MacArthur, ο οποίος ανέλαβε να καθαρίσει τη λεγόμενη κοινωνία, καλή κοινωνία των ΗΠΑ, και ήταν μια επιτροπή στην οποία περάσαν όλοι οι ηθοποιοί, τραγουδιστές, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες κτλ. Έγινε ο μακαρθισμός στο Hollywood για να μην περάσουν από τις ταινίες μέσα διάφορες κομμουνιστικές απόψεις και αλλοιώσουν το ηθικό των ΗΠΑ. Ένας από τους ανθρώπους που διώχθηκε από την Επιτροπή MacArthur είναι ο Ζιλ Ντασέν, ο μετέπειτα σύζυγος της Μελένας Μερκούρη, και ο Γαβράς. Ο Γαβράς. Ο σκηνοθέτης, ο γνωστός. Ο Ηλίας Καζάν και λέω ο Γαβράς, συγγνώμη. Ναι, λέγεται ότι ήταν αυτό που λέμε το. Έδειχνε ποιοι ήταν κομμουνιστές. Ναι. Εκδιώχθηκαν αρκετοί σεναριογράφοι, αρκετοί σκηνοθέτες, και υπήρξε το κύμα του αντιμακαρθισμού, το οποίο το ελάμπρινε η Γαλλία. Δηλαδή φύγανε από το Hollywood και γυρίσανε εκπομπές και ταινίες και αυτά στη Γαλλία. Όσο αφορά για αυτά που εμφανίζονταν στις εφημερίδες, υπήρχε κανονικά υπηρεσία λογοκρισίας, και αυτά τα περιοδικά που λέγονται περιοδικά του χώρου της αναζήτησης φάγανε πολύ χοντρό bullying από την Επιτροπή και κλείστηκαν κάποιες στις φυλακές, περάσαν 5 και 6 χρόνια, ώσπου ανέβηκε πάνω το 1964
ο JFK, το 63-64 πότε ήταν τελικά, ανέλαβε πάνω και την πρώτη εβδομάδα όσοι ήταν στις φυλακές λόγω MacArthur τους άφησε ελεύθερους. Αυτά ενδεικτικά. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, τώρα για την πτήση 19 είναι μια πτήση η οποία είναι προγραμματισμένη, είναι άσκηση για 5 βομβαρδιστικά. Είπαμε, το ένα από αυτά θεωρείται ότι έχει και μια πυρηνική βόμβα μέσα. Κάνουν την άσκηση, η πτήση δεν επέστρεψε ποτέ στην βάση. Η εξαφάνιση από τους ερευνητές του πολεμικού ναυτικού αποδόθηκε σε σφάλμα πλοήγησης που οδήγησε τα αεροσκάφη να ξεμείνουν από κάψιμα. Τα αεροσκάφη αυτά με τους έμπειρους τους πιλότους δεν είναι δυνατόν να στουκάρουν έτσι λόγω της πτώσεως, λόγω το μη έχοντας τα λεγόμενα πώς το λένε, καύσιμα. Και εν πάση περιπτώσει θα ήταν ικανοί να κάνουν τους κύκλους και ούτως ώστε να μπορέσουν και να κάνουν την προσθαλάσσωση ούτως ώστε να μην νεκραγούν λόγω της εισδοχής υπογωνία στην επιφάνεια της θάλασσας. Άρα για μένα αυτό είναι βλακεία, δεν ισχύει, αλλά εν πάση περιπτώσει ποιος είμαι εγώ να αντιταθώ σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, ένα από τα αεροσκάφη της έρευνας και διάσωσης είναι το Mariner, αυτό που σας είπα, που είχε 13. Άρα 5 επί 2, 10 και 13, 23 άνθρωποι, το οποίο έκανε στην ευρύτερη περιοχή, περίπου στο 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η ευρύτερη περιοχή, άμα το βάλουμε έτσι, έψαχνε να βρει που στο καλό είναι τα 5 αεροσκάφη. Όμως, αυτό το δεύτερο, κυρίες και κύριοι, το ένα δεξαμενόπλαιο κοντά στις ακτές της Φλόριντα, είδε μια έκρηξη στον αέρα και είδε μια παρατεταμένη, εκτεταμένη πετρελοκυλίδα όταν έψαχνε χωρίς αποτελέσματα για επιζώντες. Ο καιρός έγινε θυελώδης, αλλά από τη στιγμή του συμβάντος και μετά. Σύμφωνα με τις σύγχρονες πηγές, τα Mariner είχε ιστορικό εκρήξεων λόγω διαρροών ατμών και ήταν βαριά φορτωμένο με καύσιμο, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει μια μακρά επιχείρηση. Για το Mariner, να πω ότι μπορεί να υπήρξε μια διαρροή και να έσκασε στον αέρα. Τα πέντε άλλα, και πού πήγαν τα πέντε, όχι ένα. Ένα τουλάχιστον δεν θα εγκατέλειπε να πει φεύγω προς τα εκεί και να δώσει στοιχεία. Σας είπα, είναι καταγεγραμμένα τα ΑΟΑ τα λοιπά. Τώρα, υπάρχουν επίσης δύο αεροσκάφη, τα οποία τα αεροσκάφη αυτά το 1948 σε μια πτήση από τις Αζόρες προς τις Βερμούδες εξαφανίζεται ένα ονόματι Star Tiger. Και επίσης από τη Τζαμάικα που είναι εκτός του τριγώνου προς τις Βερμούδες ένα άλλο, το Ariel, στις 17 Ιανουαρίου του 49. Και τα δύο ήταν επιβατικά αεροπλάνα τύπου Tudor 4 που εκμεταλλευόταν μια εταιρεία που δεν υπάρχει τώρα που λέγεται British South American Airways. Και τα δύο αεροσκάφη λειτουργούσαν στα όρια της εμβέλειάς τους και το παραμικρό λάθος ή σφάλμα θα μπορούσε να εμποδίσει να φτάσει στο μικρό νησί. Τους τελείωσαν τα κάψιμα, κάπως το κάρανε. Δεν βρέθηκαν ποτέ τα υπολείμματα. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, ένα Douglas DC-3 το 1948 φεύγει από το San Juan του Puerto Rico προς το Miami. Δηλαδή πηγαίνει πάνω στη γραμμή το κάτω σκέλος από το τρίγωνο των Βερμούδων. Δεν βρέθηκε ποτέ ίχνος του αεροσκάφους, ούτε των 32 επιβενόντων. Και μάλιστα μια επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τα αίτια της εξαφάνισης. Επίσης, και δύο τελευταία θα σας πω και μετά θα πω κάποια πράγματα, υπάρχει ένα γιότ αναψυχής, το οποίο λέγεται Κονεμάρα, το 4, Κονεμάρα 4, το οποίο βρέθηκε νότια των Βερμούδων χωρίς πλήρωμα. Και μάλιστα πέρασαν 3 τυφώνες πάνω από αυτό το σκάφος και περνάει ο τυφώνας Ιον, ο τυφώνας Γιόνερ και ο τυφώνας Τζέι πάνω από εκεί. Και μάλιστα υπάρχει και μια καταγραφή από τα νησιά Μπαρμπάντος για αυτό το συγκεκριμένο, ότι το πρωί της 22ης Σεπτεμβρίου του 1955 το καράβι εξαφανίστηκε, βρέθηκε μάλλον στις 26 Σεπτεμβρίου του 1955, το Κονεράμα το 4 βρισκόταν σε ένα ανοιχτό αγκυροβόλιο του κόλπου Καρλέιλ. Λόγω του τυφώνα ο ιδιοκτήτης ενίσχυσε τα σκηνιά πρόσδεσης και έβαλε 2 πρόσθετες άγκυρες. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Στο κόλπο Καρλέιλ η θάλασσα στον απόϊχο του τυφώνα Τζανέτ
προκαλούσε ο δέος. Ο ιδιοκτήτης του Κονεράμα παρατήρησε ότι είχε εξαφανιστεί. Από την έρευνα προέκυψε ότι έσπασε τις άγκυρες και βγήκε στη θάλασσα. Βγήκε στη θάλασσα. Ξαναγύρισε πίσω μετά από 4 μέρες. Κανένας μέσα στο καράβι είχε εξαφανιστεί το προσωπικό. Γιατί είναι σαν αυτό που υπάρχει και είναι καταγεγραμμένο, ότι βρέθηκε σκάφος εντός του τριγώνου των Βερμούδων, το οποίο μπήκαν οι άνθρωποι πάνω, ανεβήκανε, βρήκανε στο τραπέζι μέσα στο καράβι μια κούπα καφέ, η οποία ακόμα ήταν ζεστή, άχνιζε, και κανένα μέλος από το πλήρωμα. Δηλαδή τους έπιασε τρέλα και πέσανε. Και επίσης ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ της Αμερικής, στις 28 Αυγούστου του 1963, πέφτει στα ανοιχτά των Βερμούδων και μάλιστα, ενώ μίλαγε κανονικά, όταν το αποστήραν από την θάλασσα, έπεσε, και τότε το αποστήραν από τη θάλασσα, βρήκανε τα υπολείμματά του μπλεγμένα σε μια παλιά σημαδούρα, σε ένα μέρος το οποίο το βάθος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πού βρέθηκε σημαδούρα? Ποιος σκάφος εξαφανίστηκε για να μείνει σημαδούρα και πάνω σε αυτό να πέσει και ένα αεροπλάνο των ΗΠΑ της Αμερικής? Είναι, όπως καταλαβαίνετε, κάποιες εξαφανίσεις, ενδεικτικά σας είπα κάποιες, οι οποίες δεν βγάζουν νόημα. Υποτίθεται ότι έχουν εξαφανιστεί χιλιάδες σκάφη. Υποτίθεται ότι έχουν εξαφανιστεί χιλιάδες αεροπλάνα. Επίσημη καταγραφή από την Παγκόσμια Υπηρεσία για τις Πτήσεις αναφέρει από το 1945 και μετά έως και σήμερα, πάνω από 400 αεροσκάφη εκτός πολεμικών επιχειρήσεων δεν έχουν βρεθεί ποτέ. Όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, it doesn't make sense. Ναι, it doesn't make sense, αλλά ακόμα ψάχνουν το μαλαισιανό αεροσκάφος. Ναι, ναι, αλλά ναι. Δεν ακούνε αυτά που είχα πει εγώ τότε που είχα κάνει την εκπομπή στο κανάλι του Βόλου, που λέω, άμα το βρούτε, να μου το πούτε. Η νέα δραματική σειρά του Αντένα. Διότι έχει πάει μια ρουκέτα από τον Diego Garcia τη βάση και έχει γίνει σερμπαντίνα. Τώρα, αυτό έβγαλε έναν ονόματι Κούσε, ο οποίος έβγαλε το 1975 το περίφημο βιβλίο The Bermuda Triangle Mystery, άνω κάτω τελεία, sold. Τι να του πει κανείς αυτήν του ανθρώπου, δηλαδή ότι ο Λάρι Κούσε το 1975 ήρθε σε κανένα από εμάς, χτύπησε την πόρτα, μας κέρασε ένα μέλο μακάρονο και μας είπε το έλυσα το σύστημα. Αλλά από τότε ακόμα εξαφανίζει το αεροσκάφη. Λοιπόν, κατέληξε σε ένα συμπέρασμα, το οποίο το συμπέρασμα αυτό είναι σαν τον Αλικάκο από τα Χέρεντ Χόαξ, που στην αρχή λέει κάτι και μετά λέει συγγνώμη, ας πούμε, τα λοιπά. Έτσι, λοιπόν, ο αριθμός, ακούστε λίγο... Και με το περιορισμό των διαφημίσεων που μας κάνουν, έτσι, και μετά από 4 μέρες μας λένε, μετά από μη αυτόματο έλεγχο... Ναι, η εκπομπή σας είναι κατάλληλη για διαφημίσεις. Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια. Θα σου πω το εξή. Τώρα, αυτές τις μέρες, θα παίξει το πρώτο και το δεύτερο μέρος της τεχνητής νοημοσύνης και στο δικό μου κανάλι. Το δεύτερο μέρος κατευθείαν διαφημίσεις. Το πρώτο μέρος, yellow icon. Γιατί φαίνεται ήμουν αξίριστο. Σήμερα αξίριστηκα και μια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Ο Κούσε, γιατί θα σας πω και τις εξηγήσεις του χώρου της αναζήτησης. Ο Κούσε κατέληξε στο εξή συμπέρασμα. Δηλαδή, πληρώσαν οι άνθρωποι, ανοίξαν το πορτοφόλι, βγάλαν 20 δολάρια και πήραν αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, έλεγε, ο αριθμός των πλοίων και των αεροσκαφών που αναφέρθηκαν ως εξαφανισμένα στην περιοχή δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος αναλογικά με οποιοδήποτε άλλο μέρος του ωκεανού. Δεν μας ενδιαφέρει. Είσαι ηλίθιος. Εξαφανίστηκαν χωρίς να τα βρούμε ποτέ. Ναι, είστε ηλίθιος. Τελείωσε. Δεύτερον, σε μια περιοχή όπου η τροπική κυκλώνωση είναι συχνή, ο αριθμός των εξαφανίσεων που συνέβησαν δεν ήταν δυσανάλογος, απίθανος ούτε μυστηριώδης. Εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Το ερώτημα δεν είναι αν πώς ήταν. Έστω και αν εξαφανίστηκε, ναι. Χωρίς να ξέρουμε το λόγο, ναι. Είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Καθαμονίτης. Είσαι βλάκας. Έτσι. Λοιπόν, επιπλέον, άλλη συγγραφή, συχνά λέει, παραλείπουν να αναφέρονται τις καταιγίδες. Δεν θα σε ακολουθήσουν στο πνεύμα της βλακείας. Απαντάω εγώ. Τέταρτον, οι ίδιοι αριθμοί ήταν υπερβολικοί από πρόχειρες έρευνες. Η εξαφάνιση ενός σκάφους, για παράδειγμα, θα αναφερόταν, αλλά η ενδεχόμενη επιστροφή του στο λιμάνι μπορεί να μην έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει βρεθεί ποτέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κάνει ολόκληρο, μέσα στο USAF, United States Air Force, έχουν κάνει ολόκληρο chapter για την πτήση αυτή, την 19-51. Θέλει να μας πει αυτός, δηλαδή, ότι κάποια στιγμή μετά από 25 χρόνια βρήκαν βενζίνη τα αεροσκάφη αυτά, πετάξαν στον αέρα και προσγειώθηκαν στη βάση.
συνεχίζει τη βλακεία του, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν, πέμπτο. Κάποιες εξαφανίσεις στην πραγματικότητα δεν είχαν συμβεί ποτέ. Ένα αεροπορικό δυστύχημα λέγεται ότι έλαβε χώρα το 1937 έξω από την παραλία Daytona μπροστά σε εκατοντάδες μάρτυρες. Είναι καταγεγραμμένο και υπάρχουν και φωτογραφίες στις εφημερίδες. Λέτε να φτιάξαν φωτογραφίες με αεροπλάνο να πέφτει. Και τέλος, λέει, ο θρύλος του τριγώνου του Βερμούδων είναι ένα κατασκευασμένο μυστήριο που διαιωνίζεται από συγγραφείς που είτε σκόπιμα είτε εν αγνία τους έκαναν χρήση παρανοήσεων, λαθασμένων συλλογισμών και εντυπωσιασμού. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν υπάρχει κανένα κέρδος ούτε για τον Καντής ούτε για τους άλλους. Ξέρετε ποιος έβγαλε λεφτά μόνο από τον τρίγωνο των Βερμούδων? Να σας το πω ευθέως. Ο Κωστέ που έβγαλε το βιβλίο, ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτός έβγαλε. Sold out ήταν. Ήταν η χαρά του γύφτου. Έπαιρνε ο καθένας να με το βιβλίο και έλεγε τι μας λέγατε, λύθηκε. Χωρίς να έχουν διαβάσει ποτέ το περιεχόμενο μέσα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, για τις παραφυσικές εξηγήσεις, ή μάλλον για τις φυσικές εξηγήσεις. Ακούστε λίγο να μας πούνε. Μας λένε ότι φταίει, λέει, οι παραλλαγές της πηξίδας. Και ναι, μεν για τα σκάφη το καταλαβαίνω. Για τα αεροπλάνα που έχουν ραδιοφάρος και όχι πηξίδα. Επίσης, μας λένε ότι είναι το ρεύμα του κόλπου, το ρεύμα της Φλόριντα. Και αυτό θα το δεχτώ ότι ισχύει για τα καράβια. Για τα αεροπλάνα, ο βίαιος καιρός ισχύει και για εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, όπου βρέθηκαν όμως στην τρίμια. Εδώ δεν βρέθηκαν καθόλου στην τρίμια. Το άλλο λέει το ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο λάθος, ναι. Εξαφανίζει και τα υπολείμματα το ανθρώπινο λάθος? Όχι. Και τέλος, κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει και σε αυτό που λέμε τη θεωρία της Ατλαντίδας, που είναι στο τέλος, το ένυδρο μεθάνιο, που είναι πίδακες μεθανίου, οι οποίοι βγαίνουν μέσα από την υφαλοκρηπίδα, εντοπίζουν το καράβι και το κατεβάζουν κάτω σαν δίνει. Το καράβι, ναι. Οι πίδακες μεθανίου βγαίνουν στα 2.000 μέτρα απ' έξω και πιάνουν και το αεροσκάφος και το κατεβάζουν κάτω? Όχι. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην παραφυσική αυτή φοβερή επεξήγηση, η οποία σχετίζεται με την Ατλαντίδα. Πριν πάμε για την Ατλαντίδα, επειδή έχω ακούσει και εγώ κάποιες, έτσι, πώς να το πω, προσπαθεί ο κόσμος να βρει τι συμβαίνει εκεί πέρα, έτσι, και έχουν ακουστεί διάφορα. Όπως είπες για τη δίνη, ότι υπάρχουν δίνες. Ναι, αλλά τι δημιουργεί αυτές τις δίνες και καταπίνουν τα καράβια? Τα αεροπλάνα, τι τα καταπίνουν οι δίνες? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε μιλάνε και για ηλεκτρομαγνητικά πεδία εκεί πέρα, γιατί θέλω να μείνουμε ακριβώς πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τώρα, αυτά τα δύο είναι κυρίως, υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Θέλω να μείνουμε όμως πάρα πολύ στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπάρχουν εκεί. Ναι. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω λίγο την επεξήγηση αυτή την παραφυσική που μπλέκει πολλά μέσα. Και μετά θα σου πω και τι μπορούμε να πούμε περισσότερο. Λοιπόν, όταν κάποιος γράφει για το τρίγωνο των Βερμούδων, που στην αρχή δεν ήταν τρίγωνο των Βερμούδων, στην αρχή δηλαδή τον θεωρούσαν τον Καντής βλάκα, μετά τον είπαν ότι δεν είναι καλός και εμείς τα λέμε καλύτερα, μετά ο Καντής τους είπε παιδιά ξέρω περισσότερα πράγματα, μετά τον βουλώσαν οι άλλοι και μετά βγήκε από 11 χρόνια ο Κουσέ και είπε δεν ισχύει τίποτα. Αλλά τώρα μετά από 45-50 χρόνια τον έχουν γράψει το Κουσέ στα παλαιότερα των υποδημάτων και ακούν ακόμα τον Καντής. Κάποια στιγμή ήταν στα Ντουζένια και η Ατλαντίδα. Η Ατλαντίδα τώρα και εμείς που θα μπορούσαμε να βγάλουμε τρελά λεφτά από την Ατλαντίδα, γιατί η Σαντορίνη, η Αθήνα και όλα αυτά τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε πού είναι η Ατλαντίδα, γίνεται και σεμινάριο σε νέα. Τώρα που είπε Σαντορίνη, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα που είπε ο Χρήστος για Σαντορίνη και για Ατλαντίδα, έχετε ακούσει στις εκπομπές μου για την Βενετία που έχουν φτιάξει στο Las Vegas. Ξέρει και ο Χρήστος τι λέω. Ναι. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο, το οποίο είναι σε ιταλική edition, να το πω έτσι, και έχουν κάνει μία Βενετία στο Las Vegas. Αλλά πραγματικά είναι Βενετία, άμα το δείτε, ναι, ναι, με τα κανάλια, με τις γόνδολες, με τα πάντα, με γονδολιέριδες. Κοιτάξτε τώρα να σας πω, και ακούστε μάλλον, ακούστε τι θα σας πω τώρα. Οι φίλοι μας οι Κινέζοι σκάσαν $1 δισεκατομμύριο ή ευρώ, δεν ξέρω, $1 δισεκατομμύριο, και τι κάνανε φίλες και φίλοι? Κάνανε μία Σαντορίνη, πιστή όμως, έτσι, πιστή αντιγραφή, στη Κίνα. Γι' αυτό που είπε ο Χρήστος. Και για να καταλάβετε ότι ζούμε πραγματικά σε ένα Μάτριξ. Έπρεπε να το πω ο Χρήστος αυτό για τη Σαντορίνη, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος.
Γιώργο μου, γι' αυτό και το ξέρω αυτό, πράγμα το είδα τα λοιπά. Αλλά εντάξει, τώρα, άμα θέλει πλαστικοποιημένο, τι να πω, τέλος πάντων. Εννοείται από οι Κινέζοι, όχι εσύ. Λοιπόν, τώρα, για να πούμε λίγο γι' αυτό και την Ατλαντίδα. Και για την Ατλαντίδα, λέγαμε λοιπόν, μια που ανέφερε για την Σαντορίνη. Πάμε στην Ατλαντίδα. Υπάρχει μια θεωρία που λέει, ότι η Ατλαντίδα, που σύμφωνα με τα συγγραφά εξαφανίστηκε σε μία μέρα και ούτω καθεξής, είχε ένα κεντρικό σημείο. Ένα triangle, δηλαδή μια πυραμίδα, το πούμε έτσι, η οποία ήταν η ενέργειά της. Δηλαδή ήταν, το, να το πούμε έτσι πολύ απλά, το κεφαλάκι από τον πυρηνικό αντιδραστήρα που υπήρχε στην Ατλαντίδα και έτρεφε με ενέργεια όλη την χώρα αυτή, τα λοιπά, διότι είναι ακριβώς στο κέντρο της πόλης ο αντιδραστήρας, ο πυρηνικός αντιδραστήρας, ο οποίος έστελνε παντού. Και σκεφτείτε ότι το κασίτερο, καστιτέριες νήσι που λέμε τα λοιπά, ήταν σπάνιο και υπήρχε μόνο στην Αγγλία και στην Ατλαντίδα. Και γι' αυτό έγινε η μάχη μεταξύ των Ατλάντων και των Αθηναίων. Πότε έγινε η μάχη μεταξύ των Ατλάντων και των Αθηναίων? Περίπου το 9000 π.Χ., όταν η Αθήνα απόκτησε το όνομα Αθηναίοι, γύρω στο 1000 π.Χ. Άρα οι 8000 χρόνια τι ήταν? Η Αθήνα, πρωτού γίνει Αθήνα, ήταν, πώς το λένε, Καδμία και Κεκροπία, όπως είναι και η Θήβα και τα λοιπά. Άρα, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, στα χαμένα μου μονοπάτια που λέει και αυτά, στα ανταμώματα του χρόνου, κάποια στιγμή τσακωθήκαν οι Αθηναίοι με τους Ατλάντες. Έγινε η κατάλυση της Ατλαντίδας. Πού είναι η Ατλαντίδα? Γιατί σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συνέδριο που έγινε στη Σαντορίνη πριν από 10 χρόνια, είναι στο κόλπο του Μεξικού, είναι στην Καραϊβική, είναι οι Αζόρες, είναι το ένα, είναι η Σαντορίνη, είναι μπροστά από τη Σαντορίνη, είναι η Μάλτα. Εγώ πιστεύω ότι είναι η Μάλτα. Αν υπάρχει, πώς το λένε, αν υπάρχει η Ατλαντίδα έτσι όπως το περιγράφεται, είναι η Μάλτα. Αλλά είναι δικιά μου θεωρία και δεν είναι κάτι που το. Το μέγεθος είναι το μπέρδεμα, αυτό που λες. Το μέγεθος, αν είναι η Μάλτα ή η Σαντορίνη, μιλάμε για ένα νησί μικρό σχετικά. Εάν όμως μιλάμε για ένα μεγάλο μέγεθος, ακόμα και για μια τεράστια ήπειρος, όπως λένε, η χαμένη Ατλαντίδα, τότε είναι πολύ πιθανό να είναι στον Ατλαντικό ωκεανό. Δεν είναι και τυχαίο και ότι λέγεται και Ατλαντικός ωκεανός, έτσι. Γιώργο, η περιγραφή λέει, μην επικεντρώσουμε σε αυτό το πράγμα, αλλά η περιγραφή λέει τάδε, κάπου 1000 στάδια αν δεν κάνω λάθος, μετά τις στήλες του Ηρακλή. Ναι. Η απόσταση μεταξύ Γιβραλτάρ Μάλτας είναι αυτά τα 1000 στάδια. Ή αν βγούμε μπροστά από το Γιβραλτάρ, είναι οι Αζόρες. Ναι. Λέω ένα, άστο τώρα, μην αποπροσανατολίσουμε το κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι δεν γνωρίζουμε που ήταν, έτσι, είτε στη Μεσόγειο, είτε στην Ατλαντίδα. Θα κάνουμε κάποια στιγμή για την Ατλαντίδα. Βεβαίως και θα τα πούμε και τη στιγμή. Βεβαίως. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ο κύριος Παπαμαρινόπουλος έχει κάνει εντυπωσιακή έρευνα για την Ατλαντίδα. Και εκείνος δεν λέει ακαριά ότι είναι σε Καραϊβική, λέει ότι είναι η Σαντορίνη. Εξού και έγινε το συνέδριο για την Ατλαντίδα, έγινε στη Σαντορίνη. Δεν έγινε στο Μεξικό, στο Γιουκατάν, παραδείγματος χάρη, έτσι. Λοιπόν, η θεωρία λέει ότι αυτός ο συγκεντρωτικός αντιδραστήρας, διότι σύμφωνα με τις περιγραφές, στην κοινή καθομιλωμένη έφαγε πυρηνική βόμβα η Ατλαντίδα και έπεσε. Τσέπωσε μια πυρηνική βόμβα στη μέση του πουθενά, από πού, τα λοιπά, και έπεσε, καταβαραχώθηκε προς τα κάτω. Με το πέσιμο αυτό που έκανε, ο συσσωρευτικός, ας το πούμε έτσι, ο συσσωρευτικός κόνος κάπου ενθυλακώθηκε μέσα στα βράχια της Καραϊβικής και αυτό κάνει παλμούς κάθε τόσο και λιγάκι, και όταν κάνει παλμούς κάνει ένα ηλεκτρομαγνητικό, μια ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα, η οποία ηλεκτρομαγνητική αυτή καταιγίδα κατεβάζει τα πάντα. Και έτσι κατεβαίνουν και τα σκάφη. Επίσης, άλλοι αποδίδουν το συγκεκριμένο σε γεγονότα με άγνωση σε αυτό το συπτάμενα αντικείμενα. Που σημαίνει τι, ότι ειδικότερα ο Charles Berlitz λέει ότι εκεί είναι μια πύλη που ανοίγει η πύλη αυτή και ρουφάει τα πάντα. Δηλαδή με το που ανοίγει αυτή η πύλη, ρουφάει τα πάντα. Με αποτέλεσμα, αν τα καημένα καραβάκια ή τα καημένα τα αεροπλανάκια, να το πούμε έτσι, είναι στη δέσμη που φεύγει, πώς ήταν χθες η έκλειψη που ήταν μια δέσμη προχθές ποτέ ήταν. Ένα μονοπάτι που λέμε. Ναι. Ένα μονοπάτι, αν βρεθεί σε αυτό το μονοπάτι, τα ρουφάει όλα και τα σακατεύει όλα. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που λένε τα λοιπά. Έχει, για να κάνουμε και έτσι ένα μικρό, έτσι μια μικρή αναθεώρηση, στο That's Incredible, στην εκπομπή αυτή που λεγόταν Αυτό είναι απίστευτο, είχαν κάνει μια έρευνα η οποία ήταν σε δύο επεισόδια κιόλας. Και ήταν από τα ελάχιστα επεισόδια στα οποία
ξύλινοι παρουσιαστές που ήταν η διαφήμιση της Colgate όλοι τους. Τώρα θα σας πούμε για τον τρίγωνο των Βερμούδων. Λοιπόν, μιλάμε, να το πω εγώ σαν δημοσιογράφος και πιο ειδικός στη τηλεόραση. Το That's Incredible που σας λέει ο Χρήστος. Μια εκπληκτική εκπομπή με απίστευτα σκηνικά. Θυμάσαι τώρα μια που το ανέφερες που είχαν δείξει μια κοπέλα η οποία χωρίς να έχει πάει, ας πούμε ήταν παράδειγμα φέρνω, έτσι δεν θυμάμαι τώρα τις πόλεις, ήταν στο Μαϊάμι, δεν είχε πάει ποτέ στο Λος Άντζελες και ζωγράφιζε περιοχές από το Λος Άντζελες που δεν είχε πάει ποτέ. Ναι. Είχε πάρα πολλά τέτοια σκηνικά. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το That's Incredible πολύ γρήγορα για τους φίλους μας που δεν το ξέρουν και ειδικά για τους νέους, έτσι. Λοιπόν, το That's Incredible λεγόταν στην Ελλάδα, είχε μεταφραστεί σε απίστευτα και όμως αληθινά. Ναι. Ήταν κάθε Σαββάτο, αν θυμάμαι, πρέπει να ήταν. Ναι. Στην ΕΡΤ1. Και ένα διάστημα τον παρουσίασε ο Χρήστος Οικονόμου. Θα το πω. Λοιπόν, ναι. Καλά που τον θυμήθηκες, από τους αγαπημένους μου. Λοιπόν, το απίστευτα λοιπόν και όμως αληθινά ήταν κάθε Σάββατο, ήταν αμερικανική παραγωγή και είχε πραγματικά απίστευτα και όμως αληθινά, μια εκπληκτική εκπομπή ξαναλέω, ήταν αρχές δεκαετίας του 80, εμείς με τον Χρήστο το προλάβαμε πιτσιρίκια ίσα ίσα. Ναι, και ναι, αυτό ναι, που είπε ναι, ναι. Για τον Χρήστο Οικονόμου, μια που τον ανέφερες, ο Χρήστος Οικονόμου, εμείς δεν τον προλάβαμε βέβαια όταν τα έκανε αυτά, ήμασταν η αγέννητα ή μωρά, είχε μια εκπομπή η οποία λεγόταν Γράμματα και Αριθμοί, ένα τηλεπαιγνίδι. Και αργότερα αυτό που το προλάβαμε ήταν μια εκπομπή που έλεγε Ταξίδι στο Χόλιγουντ, αν θυμάσαι, ο Χρήστος Οικονόμου. Λοιπόν, απλά για τους φίλους, ειδικά τους νεότερους, μιλάμε για μια εκπληκτική εκπομπή, το απίστευτα και όμως αληθινά, το That's Incredible. Αν ψάξετε στο YouTube, ίσως βρείτε κάποια clips από αυτή την εκπομπή. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος, οι παρουσιαστές είχαν το χαμόγελο της Colgate. Κάνουν και διαφήμιση. Ναι, και λέγανε, η διαφήμιση Colgate, και λέγανε, πάμε τώρα να δούμε πώς σκοτώνει ο κόσμος. Λοιπόν, σε αυτό τώρα το κομμάτι το συγκεκριμένο με το That's Incredible, για να τελειώνουμε, σε αυτό το κομμάτι και σιγά σιγά, κάνανε δύο συνέχειες και ήταν από τις πρώτες φορές που σπάσαν αυτό το γυάλινο, ας πούμε, κανόνα και διαφωνούσαν. Επίσης οι Mythbusters το έχουν κάνει, δεν μπορούν να βρουν κάτι. Και επίσης είχε γίνει με τον Arthur Clarke που έλεγε τα μυστήρια του κόσμου για τη συγκεκριμένη που ήταν για το τρίγωνο των Βερμούδων. Είναι κάτι που είναι κονσπίραση πολύ μεγάλο. Αυτά είναι αυτά τα κομμάτια, τα ερευνητικά. Ό,τι εκπομπές έχω κάνει σε αυτό σταματάνε. Εγώ πιστεύω ότι κάτι είναι με τον μετασχηματισμό των γραμμών, λέει, δηλαδή του μαγνητικού πεδίου της γης, σε συνδυασμό ίσως με ένα αρχαιολογικό έβριμα που δεν έχει βρεθεί ακόμα, γιατί δεν έχουν ψάξει στον ευρύτερο χώρο, που εκπέμπει κάτι το οποίο αλλοιώνει το μαγνητικό πεδίο της περιοχής. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Να. Τολμούν να ψάξουν εκεί? Όχι. Όχι. Δεν θα ψάξουν ποτέ. Δεν θα ψάξουν ποτέ. Έτσι. Και το αφήνουν έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε αφήστε το έτσι. Τελείως. Άσε μη σου πω κιόλας, αν μπορεί να ξέρουν κιόλας τι υπάρχει εκεί, κάτι επικίνδυνο όπως και στη Σελήνη. Ωραία. Επειδή έχω και πολύ λίγη μπαταρία, ήδη μου έχει βγάλει ένδειξη ότι θα κλείσει σε λίγο, θα πω λίγο το εξής. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να γυρίσω και άλλες μία-δύο εκπομπές σήμερα. Ωραία, και πρέπει ωραία, να το φορτώσω κάτω. Λοιπόν, θα πω το εξής. Η προσωπική εμπειρία του πατέρα μου λέει ότι μπαίνοντας μέσα στο τρίγωνο των Βερμούδων, ενώ ήταν καταπληκτικός ο καιρός, μέχρι να φτάσουν στη Φλόριντα, γιατί ο πατέρας μου πήγε και Κούβα, πήγε και Φλόριντα, μέχρι να φτάσουν στη Φλόριντα είχε μια απίστευτη αντάρα στη θάλασσα, όχι να κουνιέται το καράβι τρελά. Άρα ήταν πολύ γκρίο ο καιρός, πολύ άσχημος, χωρίς να υπάρχει ένδειξη πουθενά. Και από έναν φίλο καπετάνιο και παλιό συλλέκτη νομισμάτων μου είχε πει το εξής. Αυτός ήταν άνθρωπος που μετέφερε μπανάνες. Οι μπανάνες έχουν ένα ιδιαίτερο. Πρέπει να μεταφερθούν πολύ γρήγορα και σε συγκεκριμένες συνθήκες και να μην κουνηθούν, γιατί πρέπει οι μπανάνες όταν ανοίγει το κοντέινερ να είναι πράσινες. Αν κοπούν, μπουν στο κοντέινερ και φτάσουν στο λιμάνι, έστω και μία κίτρινη, όλο το περιεχόμενο του κοντέινερ πετιέται. Διότι σημαίνει ότι θα σαπίσουν γρήγορα. Λοιπόν, και επειδή ήταν ιδιάζουσες συνθήκες, έπρεπε να μπουν με συγκεκριμένη γωνία στο τρίγωνο των Βερμούδων, ώστε να φτάσουν στη Φλόριντα κτλ. Έκανε 10 φορές αυτό το καράβι, δηλαδή πήγαινε, πώς το λένε, από την κάτω από τις χώρες της Καραϊβικής προς στη Φλόριντα και πήγαινε πάνω τα λοιπά. Και προσέξτε το λίγο, κυρίες και κύριοι, και στις 10 φορές που μπήκε μέσα είχε χάλια καιρό, χωρίς
να υπάρχουν ενδείξεις καθόλου. Δεν είναι μια καλή περιοχή. Τουλάχιστον εγώ έχω προσωπικές μαρτυρίες με την έννοια από τον πατέρα μου και από τον φίλο αυτό και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή ίσως το βρούνε. Ίσως ξέρουν κάποιοι τι συμβαίνει εκεί πέρα μέσα και δεν θέλουν να το ανακαλύψουν, να το αποκαλύψουν στον κόσμο γιατί μπορεί να δημιουργηθεί και κάποιος πανικός. Ωραία. Αυτά νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο, έτσι. Το ολοκληρώσαμε εδώ το θέμα μας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μυστήριο αυτό το θέμα και πιστεύω ότι δύσκολα θα δοθεί κάποια στιγμή απάντηση το τι συμβαίνει εκεί. Και για τους λόγους που είπα πριν, έτσι. Σε επόμενα επεισόδια, μετά λοιπόν, από χρόνια. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια ακόμα εκπομπή πριν το Πάσχα με τον Χρήστο. Θα προγραμματίσουμε και το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή, Χρήστο. Φίλες και φίλοι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτή την εκπομπή. Μια εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει και είσαστε νέοι στο κανάλι, η οποία είναι εντελώς δωρεάν. Και επίσης μια κοινοποίηση αυτή την εκπομπή στο Facebook, στο Twitter που λέγεται τώρα X, στο Viber και στο Messenger. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ως την επόμενη φορά, να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας, Γιώργο. Γεια σας.